20 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αποκλεισμένοι στην Ισπανία μετά τη διακοπή όλων των πτήσεων από και προς τη χώρα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, έστειλε κατεπίγουσα επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με αίτημα τον επαναπατρισμό 20 φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία μέσω του προγράμματος Erasmus Plus. Δύο εκ των φοιτητών μίλησαν τηλεφωνικά στο ITV και περιέγραψαν όλα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία. Αρχικά είμαστε όλοι σε ένα πλαίσιο αυτή που ξέρω εγώ, γιατί είμαι σε μια παρέα συνοπτικά άτομα που είμαστε σε Erasmus μαζί. Είμαστε 4 άτομα. Είμαστε μια χαρά στην υγεία μας, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, απλά είμαστε κλεισμένοι στη κρίση μας. Γενικά είναι το μέτρο του φερόμενου της Ελλάδας, όπως ξέρω, γιατί επικοινωνώ την ειδικούς μου. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος στην υγεία. Βγαίνουμε έξω μόνο για τα απαραίτητα, σούπερ μάρκετ και αν χρειαστεί κάτι από φαρμακείο. Και μας ενημέρωσαν τουλάχιστον από τις αεροπορικές ότι θα ανοίξει ξανά τα σύνορα σε 15 μέρες. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν τόσο να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα από τη στιγμή που είμαστε πιο επικίνδυνοι εμείς για τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτά δεν είμαστε παρενικοποιημένοι. Η αλήθεια είναι ότι απλά προσπαθούμε πάρα πολύ, όπως και όλοι μας. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα προφύλαξης για εμάς και για τους γύρω μας, σχετικά με μάσκες, βάζια και ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Έχουμε περιορίσει τις διαδρομές μας, γιατί από όσο ξέρω δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούμε χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο. Λοιπόν, κυρία Γραμματικάκη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Δώστε μας λίγο την εικόνα για την Ισπανία όπου είστε. Παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα Erasmus, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γίνει έτοιμα από το Πανεπιστήμιο και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για επιστροφή της ομάδας σας στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε έρθει για πρακτική άσκηση. Είμαστε στο σπίτι μαζί με τη συνθετήρια μου αυτή τη στιγμή. Γενικά η κατάσταση εδώ είναι, υποθέτω, όπως και στην Ελλάδα, απλά τα μέτρα έχουν πάρθει λίγο πιο αυστηρά, γιατί έχουμε αρκετά κρούσματα. Εμείς στο σπίτι είμαστε από την Παρασκευή. Έχει κηρυχθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχουν κλείσει σχεδόν τα πάντα. Και από όσο ξέρω και με τα παιδιά που μιλάμε από την Ελλάδα, δεν έχει φύγει κανείς για την ώρα, δεν πρόλαβε να φύγει, γιατί οι πτήσεις έκλεισαν χθες. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και το αίτημα για να επιστρέψετε όλοι μαζί. Έχει κάνει αίτημα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Προς τον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι, μιλήσαμε με την υπεύθυνη από το γραφείο Εράσμου στα Γιάννενα και μας είπε ότι ο πρίτανης προσπαθεί να βάλει κάποια πτήση, αν τα καταφέρουμε. Άμα γίνει αυτό, δεν ξέρω, λογικά θα γυρίσουμε. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Γενικά, εντάξει, στο σπίτι είμαστε, προσπαθούμε να μην βγαίνουμε και γενικότερα προσοχή και ψυχραιμία.